Διάβαζε κιόλας κάτι και στη συνέχεια ρώτησε 5-6 φορές. Ποιος το είπε. Είχε αγωνία να μάθει. Όταν ο Σαμαράς παρακαλούσε το Σαββίδι να πάρει τη ΣΕΚΑΠ, ήταν απλά μια καθημερινή μέρα. Τώρα βλέπετε διαπλοκή. Δεν υπήρχε πρόβλημα τότε. Βρίζεται αχιδέα τον κύριο Πολάκη, επειδή γιόρταζε μαζί με τον κύριο Καμένο τα γενέθλιά του. Όταν σύσσωμη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, Μπακογιάννη, Βορύδης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης, γιόρταζε με τον κύριο Κουρτάκη, ήταν απλά μια Τετάρτη. Στέλνατε τότε φυλάκια στον κύριο Παπαμιμίκο, πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τώρα γαμπρός του κύριου Σαββίδη. Τώρα αλλάξατε ρότα, σας χαλάει. Τότε ήταν καλά, ωραία, μια χαρά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τραγουδούσατε και πίνατε υπό τους ήχους του γνωστού λαϊκού τροβαδούρου, γνωστού ως Λεπά. Επάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, θα σας πάρω. Τότε τα πρώτα αλλά και τα δεύτερα φλέματα, τότε οι έγκριτοι δημοσιογράφοι, τότε τα κανάλια της διαπλοκής που λένε μόνο την αλήθεια, δεν είπαν τίποτα, ούτε μια κουβέντα. Βρήκα να πούν για τη φράση της Υπουργού κυρίας Φωτίου για τα γεμιστά. Δεν βρήκαν όμως να πούν τίποτα για μια μερίδα των 12,5 ευρώ για φασολάκια, ομελέτα, φακές που πλήρωνε το Κελπνό επί υπουργίας Βορύδη. Κουβέντα. Δεν έχουν αξία αυτά, γιατί δεν είναι fake, αλλά η αλήθεια. Γιατί πρέπει μόνο να σερβίρουν ψέματα στο ελληνικό λαό. Μας κουνούν το δάχτυλο. Σε εμάς, στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι? Αυτοί που αγκαλιάζουν τον αντιπρόεδρο. Υπό τον φόβο μη τους απομπέμψει. Ποιον αγκαλιάζουν? Ακούστε τι έλεγε ο αντιπρόεδρός σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ντροπή της δεξιάς. Για τον κύριο Σαμαρά, είναι ο αχριστότερος υπουργός αποκαταβολής ελληνικού κράτους. Για τον Μητσοτάκη, ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού. Χτες, ας πούμε, πήρε τη μορφή ενός βαθύπλουτου γόνου του πολιτικού συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Επειδή προφανώς ανήκει στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργαστεί ποτέ στη ζωή του. Άρα δεν έχει καμία ανάγκη για οτιδήποτε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εσείς που αγκαλιάζετε αυτούς που δεν θέλατε να ακουμπήσετε, γιατί όπου τους πιάνεις λερώνεσαι. Αλήθεια, πόση αξία έχει για σας η αξιοπρέπεια? Και μας μιλάτε. Εσείς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι σας για αξιοπρέπεια. Και από την άλλη μεριά έχουμε το συνεταίρο σας, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ένα όνομα φερετζές για το Πασόκ. Γιατί αν λέτε στην κοινωνία το όνομα Πασόκ, του έρχονται στη μνήμη διάφορες φιγούρες. Όπως ο κύριος Σιμίτης και η στρατηγή του, Μαντέλης Πανταγιάς, αλλά και ο Τσουκάτος, που πήρε 1 εκατομμύριο και τα εναπόθησε στο ταμείο του Πασόκ. Από τα ταμεία της Siemens. Για αυτά, κουβέντα. Και μιας και είπα Siemens, αλήθεια κύριε της Νέας Δημοκρατίας, θα βρείτε κάτι να πείτε εσείς, οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αυτή την αγία οικογένεια. Προχτές δε, για να επανέλθω στο προηγούμενο, στο Φερετζέ, αποφυλακίστηκε η μεταπολίτευση. Ο Άκης του Ζεϊμπέκικου, της Μαγκιάς, των ακριβών γάμων, ο παραλίγο αρχηγός του Πασόκ, παραλίγο πρωθυπουργός της χώρας. Και δεν πήγε ούτε ένας βουλευτής του Πασόκ για να τιμήσει τον προηγούμενο σύντροφό του. Είπαμε, ο Φερετζές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να είναι καλά. Μαστριώται λωτοφάγους λοιπόν, εμάς, του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι θεωρείται λωτοφάγους στην κοινωνία, ότι δεν θυμάται, ότι έχει χάσει τη μνήμη της. Το πρόβλημα όμως είναι ότι θεωρείται ηθαγενής τον κόσμο της χώρας μας, την ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι λοιπόν εγώ, 40 χρόνια εξουσιάζατε τη χώρα, 40 χρόνια ασκούσατε την εξουσία στην χώρα. Κουμπάρι, παραδικαστικό κύκλωμα, ο Μητσοτάκης παίρνει τηλεφωνικό κέντρο από τη Siemens, αλλά και νομοθέτηση σε καιρό κρίσης. Ο Παπανδρέου το Πασόκ έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα μας. Λυσαλέα η επίθεση από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στον κόσμο της εργασίας. Καταβαράθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. 11 φορές.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν προέρχονται από κολέγια, αλλά από δημόσια σχολεία. Δεν σπουδάσαμε στο εξωτερικό, αλλά σε ελληνικά πανεπιστήμια. Ο όνειρό μας δεν ήταν η αγορά σκάφους, αλλά να κάνουμε παρέες, να κουβεντιάσουμε, να αναλύσουμε μαζί με την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία. Προερχόμαστε από λαϊκούς αγώνες, από κινήματα, από τη γενιά του κινήματος ενάντια στο άρθρο 16, από τη Γένοβα και το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα. Ο λαός μας έφερε στην κυβέρνηση για να γλιτώσει από εσάς. Στην κοινωνία αναφερόμαστε, γιατί θα δώσουμε αγώνα για να γλιτώσει η κοινωνία από εσάς. Σας δοκίμασε, σας ξέρει, σας έχει τοποθετήσει στη σκοτεινή γωνιά της πολιτικής. Η εντυμότητα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μανιάτης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καταλαβαίνω απόλυτα το συνάδελφο που μόλις κατέβηκε από το Βήμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να ψηφίσεις και ένα μνημόνιο και δεύτερο μνημόνιο.